Από ένα νέο πύρινο κίνητο υποβρύχιο που πρόκειται σύντομα να ενταχθεί στις τάξεις του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, εκτοξεύθηκε με επιτυχία ένας βαλιστικός πύραυλος στο πλαίσιο των τελικών δοκιμών του. Αυτά ανακοινώνει το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το Generalissimus Σαβόροφ εκτόξευσε έναν διεπειρωτικό πύραυλο Μπουλάβα με ψεύτικη κεφαλή στη Βόρεια Λευκή Θάλασσα, ο οποίος έφτασε στο πεδίο των δοκιμών στην Καμτσάτκα της Ρωσικής Αποανατολής. Οι πύραυλοι Μπουλάβα είναι σχεδιασμένοι για να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές. Το Generalissimus Σαβόροφ είναι το δεύτερο υποβρύχιο τύπου Μπορέι A που κατασκευάζεται. Η Μόσχα λέει ότι είναι εξοπλισμένο με προηγμένα όργανα πλοήγησης, σόναρ και άλλα οπλικά συστήματα για την εκτόξευση πυράβλων και τορπιλών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν σε 2 ομιλίες του το Σεπτέμβριο, μην ξεχνάμε, ανέφερε ότι θα χρησιμοποιήσει, εάν παρίστατο ανάγκη, πυρηνικά όπλα για να υπερασπιστεί τη Ρωσία. Μπούλαβα, ρωσική λέξη, μαχαίρι. RSM-56 Μπούλαβα. Ονομασία αναφοράς ΝΑΤΟ. SS NX-30 ή SSN-32. Μην ξεχνάμε, η ανάπτυξη αυτή του πυράβλου Μπουλάβα εντός ρωσικού ναυτικού δεν επηρεάζεται από την επιβολή της νέας συνθήκης START. Προορίζεται ως ο μελλοντικός ακρογωνιαίος λίθος πυρηνικής τριάδας της Ρωσίας και είναι το πιο ακριβό έργο όπλων στη χώρα αυτή. Δείτε την εκτόξευση. Ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το μάθουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.